Θα πάμε στη Νέα Υόρκη, στον Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος έχει πληροφορίες από την έκθεση του κυρίου Τόμψεν, Μιχάλη, και νομίζω ότι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή απαντούν με έναν τρόπο και στο ερώτημα γιατί πρέπει να ξαναγραφτεί το μεσοπρόθεσμο από μηδενικής βάσης ουσιαστικά με νέα επώδυνα μέτρα. Όλα καλησπέρα, θα έλεγα ναι. Ο κύριος Τόμψεν παρουσίασε εσωτερική έκθεση, την παρέδωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρει με ακρίβεια την πολύ κακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Για το 2012 βλέπει ένα μεγάλο κενό, ένα έλλειμμα της τάξης του 2% του ΑΕΠ. Μιλάμε για ένα ποσό που θα φτάσει όλγα τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην έκθεση, ο κύριος Τόμψεν δικαιολογεί το χάσμα, γράφοντας ότι επιδεινώθηκαν οι οικονομικές συνθήκες και δεν υλοποιήθηκαν, όπως λέει, οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ των δανειστών και της Αθήνας. Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του έτους έγιναν ελάχιστα. Από άλλες πηγές πληροφορηθήκαμε ότι οι τελευταίοι 6 μήνες ήταν σχεδόν νεκροί. Στην έκθεση, όλα γίνεται αναφορά σε 120 έξι μήνες μέτρα. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία κινητικότητα από ελληνικής πλευράς. Αυτό μας λες. Αυτό σας λέω ακριβώς. Αυτό λέει η έκθεση όλα. Mm-hmm. Στην έκθεση επίσης γίνεται αναφορά σε 120 μέτρα που πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Είναι βέβαια μία αναφορά που περιλαμβάνεται και στις προηγούμενες εκθέσεις. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Στο Ταμείο λένε πως δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Η συμφωνία θα κλείσει όταν και όποτε επιστρέψουν στην Αθήνα επικεφαλής της Τρόικα. Προς το παρόν, Όλγα, περιμένω τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος την Κυριακή θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με την κυρία Λαγκάρτ. Mm-hmm. Να πούμε τέλος ότι η κρίση χρέους που πλήττει την Ελλάδα και την Ευρωζώνη θα είναι το βασικό θέμα των συζητήσεων μεταξύ των ηγετών χωρών της G20 που θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πούμε επίσης ότι την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση θα συζητήσουν απόψε στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος Ομπάμα με τον κύριο Σαρκοζή.